Με μελωδικό τρόπο και σε κάθε ρυθμό οι καλλιτέχνες της Κρήτης τα έψαλαν στην κυβέρνηση και τους συναρμόδιους υπουργούς. Η μουσική παρά τις διορθωτικές κινήσεις που έγιναν εκ των υστέρων εξακολουθούν να βρίσκονται σε πλήρη εργασιακή αβεβαιότητα και ανασφάλεια. Ένα μεγάλο μέρος αυτή τη στιγμή των μουσικών αποκλείονται από τα μέτρα στήριξη ακόμα και τώρα και μετά τις δηλώσεις που έγιναν περίπου πριν ένα μήνα από την Υπουργό Πολιτισμού και βρίσκονται όλο αυτό το διάστημα μήνες χωρίς να έχουν, ή έχουν ελάχιστο εισόδημα ή έχουν μηδενικό εισόδημα. Οι περισσότεροι δεν έλαβαν καν την ενίσχυση των 800 ευρώ, ενώ με τη σύσταση του Μητρώου Καλλιτεχνών που προωθείται, ακόμη μεγαλύτερη μερίδα μουσικών εκτιμάται ότι θα μείνει εκτός κάθε μέτρου προστασίας, όπως εξηγούν οι ίδιοι. Ακόμα μεγαλύτερο κομμάτι και από αυτούς που πήραν το επίδομα όλο το προηγούμενο διάστημα θα αποκλειστούν. Δηλαδή θα αποκλειστούν συνάδελφοι οι οποίοι δεν μπορούν να φτάσουν τα ένσημα, τα συγκεκριμένα για να πάρουν το επίδομα. Θα αποκλειστούν επίσης συνάδελφοι οι οποίοι για πολλούς λόγους κάνουν μια δεύτερη δουλειά, επειδή δεν μπορούν να ζήσουν μόνο από τη μουσική. Με πρωτοβουλία του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, οι καλλιτέχνες της Κρήτης, όπως έγινε και σε ολόκληρη την Ελλάδα, βγήκαν στους δρόμους. Με το δικό τους, σε φάνταστο και μελωδικό τρόπο, έστειλαν ηχηρό μήνυμα προς την κυβέρνηση. Στα Χανιά η συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε με φόντο το ενετικό λιμάνι. Η επόμενη μήνα θα είναι σίγουρα ακόμα πιο δύσκολη, με την έννοια ότι θα κλείσουν πάρα πολλά καταστήματα τα οποία απασχολούνται εργαζόμενοι εκεί πέρα και μουσικοί. Θα κλείσουν πιθανόν αρκετά μικρά οδεία τα οποία δεν θα μπορέσουν τον ανταγωνισμό και να αντέξουν το επόμενο διάστημα. Όλο αυτό είναι μια συνθήκη δηλαδή που πρέπει η ίδια η κυβέρνηση να πάρει μέτρα ώστε να στηριχθούν οι καλλιτέχνες που όλο το προηγούμενο διάστημα πρόσφεραν και λόγω των μέτρων και της κρίσης που μπορεί να έρθει θα βρεθούν ξεκρέμαστοι. Στο Ηράκλειο δεκάδες καλλιτέχνες συμμετείχαν στις παραστάσεις διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκαν στα Λιοντάρια, την Πλατεία Ελευθερίας, στον Άγιο Μινά και άλλα σημεία της πόλης.